Ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης, ο στρατηγός, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, στρατηγέ μου? Καλησπέρα σας. Καλά είμαι. Καλά να είναι και οι ακροατές σας. Όλοι να είμαστε καλά. Εντάξει, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, αν και πάρα πολλά, έτσι έχω πάρα πολλές απορίες και νομίζω ότι μπορείτε να μου τις λύσετε, έτσι, ακούγοντας κυρίως τις απόψεις σας, εννοώ, όχι ότι έχετε λύσεις για όλα, αλλά εχθές σας παρακολούθησα κιόλας στον Αλφα, στην αυτοψία του Σρόιτερ, που έτσι στα 10 λεπτά που μιλήσατε, ακριβώς στο στόχο νομίζω ήταν η ατάκη σας και η κουβέντα σας. Θέλω ένα γενικό σχόλιο. Ξέρετε, οι ακροατές του Λίμπερο εδώ είναι περισσότερο του, και οι ακροάτριες είναι του αθλητισμού, έτσι. Οπότε δεν έχουν και πολύ μεγάλη πληροφόρηση για τα υπόλοιπα. Άσε που όλη την υπόλοιπη μέρα βέβαια με αυτά ασχολούμαστε. Αλλά τέλος πάντων έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Θέλω να ακούσω το σχόλιο σας, στρατηγέ μου, για όλο αυτό το κακό που γίνεται στην Ουκρανία. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι, να το πω έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο, ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί οι περισπούδαστοι που έχουν κάποια σημαντική θέση, ας πούμε οι αρχηγοί των κρατών, οι οποίοι εμπολείς γνωρίζονται. Μην ξεχνάμε ακόμα και αυτός ο Σρέντερ, καγκελάριος της Γερμανίας, είναι στην Gazprom, στη ρώσικη εταιρεία του φυσικού αερίου. Ναι. Τώρα από καγκελάριος βρέθηκε υπάλληλος σε μια ρούσικη εταιρεία, όπως τα λέγανε κάποιοι. Ναι. Αυτό απορεί, δημιουργεί απορίες. Λοιπόν, όλοι αυτοί γνωρίζονται. Και γνωρίζονται και πολύ καλά. Και έχουν υποχρέωση να συζητάνε μεταξύ τους, όπως καλή ώρα κάνουμε και εμείς τώρα, όπως καλή ώρα πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε οικογενειακό, είτε σε ευρύτερο επίπεδο, και να βρίσκουν λύσεις. Δυστυχώς λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ευθύνη του κόσμου μίλησαν και δεν συνεννοήθηκαν. Και εκτιμώ ότι το ότι δεν συνεννοήθηκαν υποκρύπτει πολλά. Θα το αναλύσω παρακάτω το τι υποκρύπτει. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό το οποίο όμως υπάρχει και είναι ορατό είναι ότι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, που δεν έχουν συζητήσει ποτέ, είναι τα αθώα θύματα της υποθέσεως ενός πολέμου που κανένας πόλεμος δεν έχει δίκιο. Είναι άδικος ευθύς εξ αρχής. Και σκοτώνονται και νέα παιδιά και από τις δύο πλευρές οι στρατιώτες, σκοτώνονται αθώα θύματα και θα πρόσεξες και χθες ότι είπα αρνούμε τον όρο παράπλευρες απώλειες. Ναι, ναι, αυτό με εντυπωσίασε. Απώλειες 100%. Αυτή η εφεύρεση είναι Αμερικανιά. Την είπαν οι Αμερικάνοι στο Ιράκ. Εκεί στην επιχείρηση Σοκ και Δέος. Όταν και εκεί και αυτοί πήγαν απρόσκλητοι, τα είχαν δει να βρουν τα πυρηνικά του Σαντάμ. Πρέπει να πέστε τα στα ίσια, να πάρουμε τα πετρέλαια θέλουμε. Ναι. Να τα οικονομήσουμε. Έτσι είναι. Που βάλατε μπροστά ότι έχει και έχει χημικά και έχει πυρηνικά και δεν είχε τίποτα. Αυτά είναι όπως και οι άλλοι. Κατέληξαν στο να σκοτώνονται όλοι οι λαοί από τη Λιβύη που τη ρημάξαν σαν κράτος, τη Συρία. Το ίδιο και εκεί έγινε με τα εκατομμύρια των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και είναι τώρα πρόσφυγες ή και μετανάστες από απανταχού της γης και πάει λέγοντας. Και ο φίλος μας ο δίπλα, ο Ερντογάν, ναι, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει κάνει στη Συρία. Έχει πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του βορείου Σιράκ, της βορείας Συρίας, διότι λέει εκεί είναι οι εχθροί του, είναι τρομοκράτες. Δηλαδή ένας λαός που θέλει την ελευθερία του όπως είναι οι Κούρδοι, κατά τους Μογγόλους της γειτόνος, να τους πω έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα τους θα χώσω, είναι ότι αυτοί οι Μόγγολοι έχουν μάθει να σκοτώνουν, να ρημάζουν και εδώ μιλάμε σε μια προσφυγούπολη. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στην περιστοβόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, ξέρω ότι ακούγεστε παντού και το 70-80% των ανθρώπων αυτών είναι αποδιωγμένοι από τις μη χαμένες πατρίδες. Μόνο χαμένες δεν είναι. Χαμένοι είναι αυτοί που τους λένε. Τώρα να έρθουμε στο προκείμενο για τη συγκεκριμένη χώρα. Ναι. Η Ουκρανία μαζί με κάποιες άλλες χώρες ξεκίνησαν τις έγχρωμες επαναστάσεις. Χθες ανέφερα τέσσερις, σήμερα θα σου πω για περισσότερες. Ήταν αυτές οι πρώην του συμφώνου Βαρσοβίας και όλες αυτές που καταλήγουν σε Στάν, Κυργιστάν, Τουρκμενιστάν κτλ. Δηλαδή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κάποιες ΜΚΟ, όνομα και μη χωριό, σαν αυτές που κανένας δεν υπάρχει τώρα
για να υποδεχτεί τους πραγματικούς πρόσφυγες ή να τους δώσει μια κουβέρτα, ενώ όταν έρχονται 25ρηδες και όχι γυναικόπαιδο όπως τώρα, αξιοπρεπέστατη με τα έγγραφά τους, προστρέχουνε σε αυτούς λοιπόν τους απίστευτους, οι οποίοι έχουν παρατήσει οικογένειές τους και έρχονται εδώ, όσοι έρχονται. Γαμπροί έρχονται, ψάχνουμε για γαμπρούς, γιατί δεν είδα και κανένα να δουλεύει. Και πετάνε και τα ατομικά τους έγγραφα και μπαίνουν παράνομα. Θυμάστε τι έγινε εκεί με το φράχτη πάνω στον Εύρο. Ναι, βέβαια. Ορμήσανε σαν ούνι το Ατήλα να μπουν σε μια χώρα η οποία θέλουν και μετά να τους φιλοξενήσει. Και τους εργαλειοποιούσε ο κύριος Ερντογάν και οι ομοίοι του. Διότι και αυτοί είναι θύματα της υποθέσεως. Τις ταλαιπωρημένες αυτές ψυχές που ήρθανε και κάνανε αυτά που κάνανε, τους είχαν εκεί με μεροκάματο. Ενώ οι άλλοι που έρχονται εδώ, τους είδατε αξιοπρεπέστατοι και μείναν οι άντρες πίσω και στείλανε παιδιά και γυναίκες. Ναι, δεν ήθελαν να εισβάλλουν στη χώρα και όλοι έχουν διαβατήρια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εκείνο όμως που με τρομοκράτησε εμένα είναι αυτό που έχουμε απέναντι της ελληνικής μας μειονότητος, των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας, της Μαριούπολης, που αυτό το ρημάδι το κράτος βρίσκει τα πάντα για αυτούς που έρχονται απρόσκλητοι και τους παραβιάζουν στα σύνορα, και εκεί λέει οι εταιρείες των λεωφορείων οι οποίες πρέπει να πάνε, επειδή τα πιτσιρίκια δεν έχουν διαβατήρια, και πέστε μου σε ποιο ελληνάκι έχει διαβατήριο, αν δεν χρειάστηκε να πάει κάπου εκτός Ελλάδος, δεν μπορούμε να τους δεχτούμε. Άκουσον. Δεν έχουν τα πιτσιρίκια διαβατήρια, τα μικρά παιδιά δηλαδή διαβατήρια. Ναι, και δεν πάνε οι εταιρείες, λέει, με τα αυτοκίνητα να τους παραλάβουν. Το φαντασόμαστε. Απίστευτο. Και κάτι άλλο τώρα. Αυτό λοιπόν το φυλάσπλαχνο, τον ΜΚΟ και το κράτος μας, που και εμείς είμαστε ένα κομμάτι αυτού, ας βάλουν λίγο το μυαλό τους να σκεφτεί. Εγώ θα, έτσι ένας απλός άνθρωπος, θα δω 2-3 λύσεις. Έχεις τόσα κουραζερόπλια. Παράδειγμα από τον Πούτιν, ενημέρωσε και αυτούς τους μεγαλόσιμους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στείλε 3-4 κουραζερόπλια να παραλάβουν τον κόσμο, να τους φιλοξενήσουμε που να τελειώσει το κακό. Δεν γίνεται αυτό. Είδατε τι συνέβη με αυτά τα 85 άτομα που ερχόντουσαν με τα αυτοκίνητα, τι τραβήξαν για να φτάσουν στα σύνορα. Πάρε πάλι τηλέφωνο, γιατί άκουσα δεν έχουμε, λέει, και διπλωματικές επικοινωνίες. Να αποκτήσεις, ρε φίλε, για ανθρωπιστική βοήθεια. Και χθες το βράδυ, αυτοί που σκοτώνονται μεταξύ τους και είναι συγγενικός λαός, ναι, όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα, στα ρώσικα μιλάνε, και χωρίς μεταφραστάς. Και είπανε για ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Λοιπόν, κανονίστε να περάσουν δίπλα στη Ρωσία, εκεί στο Ροστόβ, και να φιλοξενηθούν. Έλληνες είναι. Και επειδή ζητάνε να πάνε μονάχα γυναίκες και παιδιά, κανένας, είτε από τη μία παιδιά πλευρά, είτε είναι Ουκρανός, είτε Ρώσος, είτε Ρωσόφωνος, θα βάλει εναντίον αυτών των ανθρώπων. Να περάσουν εκεί να γλιτώσουν, να περάσει το κακό, αυτός ο άδικος πόλεμος, και να γλιτώσουν Έλληνες. Εκεί μας ακουμπάει εμάς. Ναι, βέβαια, και μας ακουμπάει, και μας ακουμπάει αρκετά, στρατηγέ. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε άδικος, είπατε πριν από λίγο άδικος, αλλά ταυτόχρονα θέλω να το προεκτείνω και να σας ρωτήσω, τι θέλει να κάνει ο Πούτιν, μέχρι πού θέλει να το φτάσει μάλλον, μέχρι πού θέλει να το φτάσει, πιστεύετε εσείς? Κοιτάξτε, τώρα επειδή βάζουμε το θέμα σε άλλο επίπεδο, στο γεωστρατηγικό, ναι, όταν είχαμε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό το κολάψ που λένε, η διάλυσή τους δηλαδή, έγιναν κάποιες συμφωνίες σε υψηλότατο επίπεδο, Κορμπατσόφ και Σία, ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ στις πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Για να μην αισθάνεται και την απειλή η Ρωσία, η οποία ήταν το μεγάλο κράτος που απέμεινε. Και εκεί είχαν καταλήξει. Όλα αυτά κρατήσανε μέχρι το 97. Το 97 και μετά όμως βλέπουμε ένα ΝΑΤΟ να μεγαλώνει και να αποκτά 14 καινούριες χώρες. Ποιες είναι αυτές? Οι τρεις Βαλτικές, Λετωνία, Εσθονία, Λιθουανία. Και πάμε προς τα κάτω. Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Και έχουμε μετά και τη διάλυση πάλι εξαιτίας του ΝΑΤΟ της Ιουγκοσλαβίας, που σφυροκοπούσαν αλίπητα το σέρβικο λαό επί 80 μέρες. Ναι.
και γίνανε οι άλλες πέντε δημοκρατίες. Τις τέσσερις εξ αυτών θα τις αναφέρω την άλλη την Πέμπτη, δεν θυμάμαι το όνομά της, εγώ νομίζω ότι είναι τα Σκόπια και για τα οποία πιεστήκαμε να πάρουν και όνομα, αυτό που δεν θέλουν οι Έλληνες και δεν το γουστάρουν, γιατί εμείς είμαστε οι Μακεδόνες, και να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και μας πιέσανε, λέει. Και τώρα που ο Βούλγαρος βάζει θέμα ότι εμείς είμαστε οι ίδιοι Σλάβοι και μιλάμε την ίδια γλώσσα και δεν θέλουμε αλλίωση της ιστορίας, αυτός μπόρεσε και βαλευέτο στο ΝΑΤΟ. Εμείς δεν μπορούσαμε. Έλατε. Το σταματάω εδώ για να μην το πολιτικοποιήσω το πράγμα. Έτσι. Να μείνουμε στην Ουκρανία. Να σας πω, οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης σας βρίσκουν σύμφωνο αυτό τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε πάρει θέση, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει θέση υπέρ των Ουκρανών και εναντίον των Ρώσων, έτσι. Και μάλιστα έχει βοηθήσει κιόλας τους Ουκρανούς με διάφορα εφόδια, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Που κάνεις, όπως λέτε εσείς στη γλώσσα σας, δημοσιογράφη, που κάνεις μια καλή πάσα. Ναι. Εγώ θα το κάνω πιο εξειδικευμένο. Ρωτάτε λοιπόν συγκεκριμένα. Έχω και μετά καλύτερη. Στείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια και όπλα. Ναι. Αυτό δεν είναι το ερώτημά σας. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι έχουμε στείλει γι' αυτό. Μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό. Ναι. Μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι χωρίς παρεξήγηση. Είμαστε, είτε εγώ είτε... Για τα όπλα, όπλα η συζήτηση, έτσι, όχι για την ανθρωπιστική βοήθεια. Για τα όπλα θα μιλήσω. Εννοείται. Εμείς είμαστε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υποχρεούμεθα, είτε μας αρέσει είτε όχι, να ακολουθούμε την πολιτική τους. Εγώ θα διαφωνήσω στο εξής και θα σας πω τη διαφωνία μου. Κύριε, στείλε άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα, φάρμακα και ό,τι άλλο χρειάζεται, με προτεραιότητα πρώτα στον ελληνισμό που υπάρχει εκεί. Και στους Ουκρανούς. Ναι. Περίμενε και μη σπέβδεις, ούτε να επισπέβδεις, ούτε να είσαι ο πιο γρήγορος από αυτούς που δεν μπόρεσαν να ανοίξουν την Αττική Οδό, σε χρόνο ντετέ να στείλει στρατιωτική βοήθεια. Και τι εννοώ, περίμενε. Είναι 27 χώρες τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ας ήσουν εσύ ο 23ος, ο 25ος, όχι ο 3ος ή ο 4ος. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Διότι δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς, αν δεν τους ακολουθήσεις. Τώρα τι υποκρύπτει η ενέργεια η δικιά μας. Εάν θέλουμε να δώσουμε κάποια ελαφρυντικά σε αυτούς που την πήρανε. Να μου επιτρέψετε να το αναλύσω έτσι με όσο πιο απλά λόγια. Βεβαίως, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω μαζί σας. Αυτή η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η χώρα των Βορείων. Είναι ένωση των Βορείων που καταδυναστεύουν τον Νότο, που ουσιαστικά είναι η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, η οποία το μόνο που είχαν στο μυαλό τους ήταν πώς θα βγάλουν περισσότερα λεφτά. Ακόμα και στα γεωργικά προϊόντα, που η χώρα μας είναι κατά βάση γεωργική, πήρανε μέτρα να κλείσουμε τα εργοστάσια ζαχάριος, μας βάλανε πλαφόν για το πόσο γάλα θα παράγουμε κτλ. Κτλ. Θα μου πεις, τα υπογράψαμε. Τα υπογράψαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή τα υπογράψαμε έγιναν έτσι επειδή μας αρέσει να είμαστε τρελοί ή δεν έχουμε μυαλό. Τα υπογράψαμε γιατί έχουμε την ανοησία μας. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η Ένωση, η Ευρωπαϊκή, είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο είχαν ονειρευτεί αυτοί οι οποίοι τη δημιουργήσανε. Που ήταν κάποτε πραγματικοί ηγέτες. Είτε λεγόταν De Gaulle, είτε λεγόταν Αντενάουερ, είτε. Αυτοί είχαν λοιπόν ότι θα κάνουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έχει και οικονομική σύνδεση μεταξύ της για να διευκολύνεται το εμπόριο, οι μετακινήσεις, αυτό που πάμε χωρίς διαβατήρια και το ένα και το άλλο, να βοηθιέται το ένα κράτος από το άλλο οικονομικά, να γίνονται επενδύσεις και από τον Νότο προς τον Βόρεια και αντίστροφα, να διευκολύνουν τα προϊόντα και να πηγαίνουν χωρίς δασμούς. Αλλά από την άλλη πλευρά, που ήταν και το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ήταν ότι θα έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα και ασφάλεια, η οποία απεδείχθη περίτρανα είτε με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, όταν ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν των 9 κρατών και τώρα είναι των 28, και επειδή 48 χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, δηλαδή να κατέχεται η Βόρεια Κύπρος από 45.000 τουρκικό στρατό, και να λένε οι Τούρκοι, θα σας το πω λιγάκι,
Τούρκ, Μπαρίς, Κυμπρίς, Δημοκρασία. Δηλαδή η τουρκική κυπριακή δημοκρατία της Κύπρου. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν και να το αποδεχόμαστε. Και να έχουν βγει τόσες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εναντίον τους και να μην γίνει τίποτα. Και να μην έχει πάρει κανένας κυρώσεις. Και ερχόμαστε τώρα στα τωρινά μας. Mm-hmm. Ζήσαμε και ζούμε κάθε μέρα. Εγώ τουλάχιστον το ζήσα στο πετσί μου από την ημέρα που τελείωσα τη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων. Να είμαστε πάντα στη γρήγορση, στη τζίτα που λέει ο κόσμος, γιατί το καλοκαίρι οι Τούρκοι θα κάναν τα δικά τους. Και εμείς να κάνουμε τα καμπιθενά. Μην ξεχνάμε τα ίμια, μην ξεχνάμε τα τελευταία 3 χρόνια τι παραβιάσεις και παραβάσεις γίνανε είτε στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, είτε μέσα στο Αιγαίο, και προσφύγαμε κατ' επανάληψη σε αυτό που λέγεται το μαγαζί. Για μένα είναι το μαγαζί των συμφερόντων. Όλοι αυτοί είναι αντιπρόσωποι εταιριών, σας είπα προηγουμένως για τον Κέσνερ, αλλά δεν θέλω να μιλήσω και για άλλους που είναι αντιπρόσωποι εταιριών και μπορεί να τους ξέρουν και κάποιοι. Να είναι και γνωστοί δηλαδή από το μαγαζί το δικό μας. Αυτοί λοιπόν οι αντιπρόσωποι εταιριών δεν θυμήθηκαν να βάλουν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, που δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει, είναι η πραγματικότητα? Ενωθήκανε τώρα ξαφνικά και θα αποκτήσουμε κοινή εξωτερική πολιτική? Διότι όλοι είπανε, κλείστε τον εναέριο χώρο. Το κλείσαμε εμείς, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τούρκος το εκμεταλλεύεται επειδή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή δεν το διέταξε το ΝΑΤΟ, δεν το κλείνει τον εναέριο χώρο. Ξέρετε τι θα κάνει? Τι? Θα πηγαίνουν όλα τα αεροπλάνα της αεροφλότης ρώσικης στην Κωνσταντινούπολη που έχει 2 τεράστια αεροδρόμια και από εκεί θα μεταεπαβιβάζονται με την Turk Hava Yolari, τη λέω έτσι στα τουρκικά, δηλαδή τις τουρκικές αεροπορικές γραμμές, ναι, αυτές που δίνανε τζάμπα εισιτήριο για να φέρνουν από το Μαρόκο, από την Αφρική, τα είχαν δει ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να έρθουν στην Ελλάδα και μετά να μας τους πασάρουν εδώ. Αυτή η εταιρεία τα έκανε. Με ένα 50 έφερνε όποιον θέλεις. Και το 50 φυσικά δεν το πληρώνει αυτός ο ταλέπορος. Ποτέ. Που έψαχνε είτε για δουλειά είτε να ξεφύγει από τη χώρα του. Ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.